Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στο πρώτο μας επαρχιακό εκλογικό συνέδριο. Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήσαμε το ιδρυτικό μας συνέδριο με συμμετοχή περίπου 100 μικρών επιχειρήσεων από όλες τις επαρχίες του νησιού μας. Από τότε μέχρι σήμερα, σε 4,5 περίπου μήνες, έχουμε εγγράψει στο Μητρό μελών μας με πληρωμένες τις συνδρομές τους πέραν των 1,000 μελών. Οι 5 επαρχιακές επιτροπές μας εργάζονται με στόχο την εγγραφή όλων των μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων. Εδώ και 2 μήνες έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το γραφείο μας σε καθημερινή βάση και ώρες γραφείου στην Αλάμπρα, εξυπηρετώντας όλα τα μέλη μας πανκύπρια. Αγαπητοί μου, με τη δυναμική μας παρέμβαση θα σώσουμε το καράβι της κυπριακής οικονομίας, που αφού εξέπεμψε SOS είναι έτοιμο να βουλιάξει. Δηλώνουμε ότι και θα το σώσουμε και θα το οδηγήσουμε σε απάνεμο λιμάνι. Γιατί μπορούμε. Έχουμε και τη δύναμη, έχουμε και τη θέληση. Όλοι μας λένε ότι οι μικρές επιχειρήσεις είμαστε η γραφοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Ναι, είμαστε. Είμαστε και η καρδιά και οι πνεύμονες της κυπριακής οικονομίας. Αφού από τις 67.000 περίπου επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κύπρο, οι 65.000 είναι μικρές ή πολύ μικρές και μόνο μερικές δεκάδες είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Άλλες περίπου 60.000 αριθμούν οι αυτοεργοδοτούμενοι. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε καμία πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων της κυπριακής οικονομίας, όπου έπρεπε να είχαμε το πάνω χέρι και ναι, να καθορίζουμε και την οικονομική πολιτική του κράτους. Δεν αντέχουμε πλέον άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις για να συντηρούνται τα προκλητικά υπερπρονόμια μιας τάξης συμπολιτών μας. Είναι γνωστό ότι το κράτος μας διαθέτει ένα υπέρογκο δημόσιο τομέα που με τα υπερπρονόμια που καρφούνται οδηγεί την οικονομία στο βάραθρο, ενώ κράτος και πολιτεία δείχνουν ατολμία για ριζοσπαστικές αλλαγές και λήψη μέτρων αναστροφής της καταστροφικής πορείας. Το κράτος δυστυχώς μας βλέπει σαν την εύκολη λύση για άντληση ρευστότητας μέσω ατελείωτων και αβάσταχτων φορολογικών. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις στα οικονομικά κάποιος για να γνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας δεν έρχεται με φορολογικά μέτρα και περικοπές στα έργα ανάπτυξης, αλλά με ισχυρά κίνητρα στις μικρές οικογενειακές κυρίως επιχειρήσεις και τους αυτοεργοδοτούμενους για να επενδύσουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Συνάδελφοι, έχουμε καταντήσει το κλωτσοσκούφι του τραπεζικού συστήματος που έχει αφαιθεί ανεξέλεκτο να κόβει και να ράβει στα μέτρα του, ανοίγοντας την ψαλίδα των επιτοκίων σε πρωτοφανή και προκλητικά επίπεδα που δεν διαφέρουν από την τοκογλυφία, με την ανοχή δυστυχώς τόσο του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας όσο και του κράτους και της πολιτείας. Επίσης απαιτούμε να απαγορευτούν με νομοθέτημα οι επιπρόσθετες παράνομες χρεώσεις πέραν του επιτοκίου που επιβάλλουν οι τραπεζικοί οργανισμοί, εκμεταλλευόμενοι τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην αγορά. Θα δώσουμε μια πίστοση χρόνου τόσο στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Αθανάση Ορφανίδη,
όσο και στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χαρίλαο Σταυράκη. Αν όμως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, τότε καλό είναι να πάνε στα σπίτια τους και να αφήσουν άλλους να βρουν τις λύσεις. Παράλληλα, ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους να δοθούν στοιχεία για το πού κατέληξαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που διοχετεύθηκαν μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιχορηγήσεις και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Το κόλπο ήταν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ ήταν το κόλπο, γι' αυτό και οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν δει ούτε ένα σεντ από αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ. Καλούμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να διορίσει ερευνητική επιτροπή και το αποτέλεσμα να δημοσιοποιηθεί. Μεγάλο και κεφαλαιώδες θέμα για όλους εμάς τους επιχειρηματίες είναι το συνταξιοδοτικό. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι όπως εμάς που εργαζόμαστε καθημερινά 12 μέχρι 16 ώρες την ημέρα και Σάββατα και γιορτές και Κυριακές και αργίες πολλές φορές, χωρίς πολλοί από εμάς ίσως να γνωρίζουν τι είναι διακοπές, να βγαίνουμε στη σύνταξη μετά από 45 έως 50 χρόνια σκληρής δουλειάς, συνήθως με κλονισμένη υγεία λόγω αντίξεων συνθήκων εργασίας και έλλειψη ξεκούρασης, και να παίρνουμε εφάβαξ ποσό, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μηδενικό και μια μικρή συνταξούλα μερικών εκατοντάδων ευρώ που πολλές φορές δεν αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη. Ενώ άλλοι συμπολίτες μας, μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι, που εργάζονται πολύ λιγότερες ώρες από εμάς, σε πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας και με ένα σωρό υπερπρονόμια, βγαίνουν στη σύνταξη και νεότατοι, παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εφάπαξ και συντάξεις πολλών χιλιάδων ευρώ και απολαμβάνουν τη ζωή τους με τα χρήματα μας. Τα χρήματα μας τα οποία μας κλέβει ο μεγάλος εργοδότης τους, το κράτος. Ναι, συνάδελφοι, περικροπής πρόκειται. Δεν είναι μυστικό ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά έκλεβαν τα λεφτά μας, τα λεφτά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σαν δανεικά. Δανεικά και με τι τόκο, αλλά και αγύριστα, για να συντηρούν τα υπερπρονόμια των δημοσίων υπαλλήλων. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, το κράτος οφείλει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πέραν των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα λεφτά που είναι δικά μας λεφτά, αν δεν υφαρπάσσονταν και με τους τόκους της αγοράς, θα μπορούσαν να δίνουν σε όλους εμάς που βγαίνουμε στη σύνταξη ένα πολύ καλό ποσό εφάπαξ και μία αξιοπρεπή σύνταξη. Άστε που αυτά τα λεφτά έχουν τελειώσει και τώρα γίνεται εσωτερικός δανεισμός με αποτέλεσμα να έχουν στραγγίξει τη ρευστότητα και φυσικών επακόλουθων τα επιτόκια να τα βλέπουμε να ανεβαίνουν καθημερινά. Άλλον τεράστιο θέμα είναι και το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Να αναφέρω ότι μόνο ότι αν κάποιος από εμάς αρρωστήσει με μια σοβαρή πάθηση, ίσως χρειαστεί να ξεπουλήσει και την επιχείρησή του και ό,τι έχει και δεν έχει για να μπορέσει να βρει τη θεραπεία του. Ενώ αυτοί που τα παίρνουν χοντρά τα έχουν όλα δωρεάν. Πιστεύουμε ότι το κράτος μας πρέπει να βλέπει ισότιμα όλους τους πολίτες του με την ίδια στοργή και φροντίδα. Πρέπει λοιπόν, συνάδελφοι, εδώ και τώρα, χωρίς καθυστέρηση, να δημιουργήσουμε κοινωνική ισορροπία, διορθώνοντας όλες τις τρευλώσεις της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής.
θα επιδιώξουμε άμεσες λύσεις συζητώντας ισότιμα, και τονίζω τη λέξη ισότιμα, όλα τα θέματα με όλους τους εμπλεκόμενους. Ειλικρινά δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση, αλλά τη συνεργασία με το κράτος και τα αρμόδια υπουργεία, τη Βουλή και το τραπεζικό σύστημα. Αλλά δεν θα διστάσουμε και να συγκρουστούμε αν χρειαστεί. Και πιστέψτε με, το ότι τότε όλοι θα νιώσουν και τη δύναμη αλλά και την αποφασιστικότητά μας. Ζητούμε άμεσα στήριξη από το κράτος και την πολιτεία. Σήμερα έχουμε περίπου 30.000 ανέργους και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται στα όρια του. Δεν είναι 30.000 οι άνεργοι, είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς που έχουμε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, στην ουσία άνεργοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε εισόδημα. Καθημερινά τρώμε και από τα κεφάλαια μας. Τι θα γίνει όμως αν εμείς οι μικροί, κυρίως επιχειρηματίες, κουρασμένοι και απογοητευμένοι όσοι ακόμα επιβιώνουμε με νύχια και με δόντια, αποφασίσουμε να απολύσουμε ως πλεονάζον προσωπικό ακόμα 30.000 από τις 150 και πλέον χιλιάδες υπαλλήλους που εργοδοτούμε? Απλά με μαθηματική ακρίβεια θα καταρρεύσει όχι μόνο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός. Εμείς νιώθουμε ότι έχουμε καθήκον, αλλά και υποχρέωση έναντι των υπαλλήλων μας και της κοινωνίας, να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας, και όχι μόνο, αλλά και να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη και στην προσφορά νέων θέσεων εργασίας. Καλώ όλους τους συναδέλφους να αγωνιστούμε για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους μας σαν ελάχιστο χρέος προς την κοινωνία και τα παιδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι είμαστε μία συντεχνιακή οργάνωση των μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων, μακράν και πέραν από κόμματα και πολιτική. Αυτά είναι δουλειά άλλων. Καλούμε όμως όλους ανεξαιρέτως να πορευτούν μαζί μας σε μια πορεία σωτηρίας της οικονομίας και για να δώσουμε στους νέους μας ένα κράτος δίκαιο που να αγκαλιάζει με την ίδια αγάπη και στοργή όλα τα παιδιά του. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς τα μέλη του ΠΑΣΙΜΕ, τους συνάδελφους που βρίσκεστε εδώ, ένδειξη της δύναμης και της θέλησης μας. Επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από τους οποίους προσδοκούμε τη στήριξη και την παρουσία μας. Εδώ θέλω να τελειώσω, να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Θα έχετε τον χρόνο όλοι και για ερωτήσεις και για εισηγήσεις. Αφού πάρει τον λόγο ο συνάδελφος Χαράλαμπος Θεραπής, ο οποίος είναι ο οργανωτικός γραμματείας και εκπρόσωπος τύπου, για μια άλλη ενημέρωση. Ευχαριστώ που με ακούσατε.